πολλά, χρόνια πολλά, φίλοι μου. Έτσι, γιορταστικά σήμερα. Τα φτιάξαμε όμορφα. Έχουμε και όμορφη παρέα. Εννοείται. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά χρειάζεται σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, Βούλα. Θα πρέπει να έρθεις μετά από λίγες μέρες. Αλλά τέλος πάντων, καλώς όρισες. Βούλα Παλάτου, διαιτολόγος μας. Τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα. Καλά είμαι εσείς. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ίσως το μετά είναι λίγο πιο επίκαιρο, πιο έγκυρο. Γιατί τώρα είμαστε όλοι προετοιμασμένοι ψυχολογικά έτσι να ενδώσουμε. Έτσι, μπράβο, ρε. Για τα καλά. Γι' αυτό σε φέραμε εδώ, να φτιάξουμε κέφι. Έμα, εννοείται. Σήμερα είναι εορταστική εκπομπή. Δεν έχουμε ούτε ειδήσεις, δεν μας ενδιαφέρουν τα σχόλια, ούτε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Δεν μας νοιάζει. Θα ζήσαμε όλο τον χρόνο. Σήμερα έχουμε δώρα εδώ από τον Άι Βασίλη. Έχουμε δώρα, έχουμε εδώ, τα πάρουμε από εκεί. Ο Ευαγγέλης Σαμαράς μας έστειλε τα ωραία τα κρασιά. Ιδιαιτολόγος, τώρα πού το πας? Τελικά, η πελατεία θέλεις. Μας έφερε γλυκά. Φανταστείτε, μας έφερε μελομακάρονα, ιδιαιτολόγος μας. Για να τα φάμε και να πάμε μετά από εκεί επίσκεψη. Μα ναι. Όμως, ένσταση. Το μελομακάρονα έχει λιγότερες θερμίδουλες από ότι ο κουραμπιές. Και παραδοσιακό και κυγινό. Ακριβώς, διότι έχει μέλι, έχει λάδι, ελαιόλαδο, έχει μπαχαρικά καλά. Ωραία, αντιοξειδωτικά, κανελίτσα. Άτο. Όλα τα καλά. Αν έχεις ιδιαιτολόγο, ρε παιδί, η Γορνοπούλα αύριο έχει τίποτα αντιοξειδωτικά. Δεν μιλάμε. Δεν έχουμε λοιπόν εύκολα. Έχουμε από τη Λίτσα ένα ημέροχο ημερολόγιο. Τα δώρα από τον Στέφανο που μας τα έφερε ο Βασίλης. Από την Κρινίτσα εδώ την κάρτα της Κρινίτσας από τη Μανούσα. Έχουμε όλα τα καλά. Από την Κιβωτό του Κόσμου Καρτούλα. Κάναμε ένα ντεκόρ εδώ. Έχουμε το Ηλία Ντεκορεσιόν. Δεν τα κοπάς που είναι λέω Ηλίας. Θα κρεμιστούνε. Λοιπόν, έχουμε καταπληκτικό ντεκόρ. Η αλήθεια είναι αυτή. Κρυφτήκαμε πίσω από το ντεκόρ. Δεν κρυβόμαστε και να θέλουμε, εμείς δεν κρυβόμαστε. Έτσι. Μετά, από τη Βούλα, έχω τα παιδιά εδώ, τη Δέσποινα, την Πλαστάρα με τα παιδιά. Θα σας πούμε τα κάλατα. Να σας τα πούμε και εμείς τα κάλατα σήμερα από την εκπομπή μας. Αλλά πριν, έτσι, να αφήσουμε τα γέλια και να πάμε λίγο σε πιο σοβαρά πράγματα. Με τη Βούλα, τι είναι σοβαρά να μιλήσουμε. Εμείς με τη Βούλα, χαβαλέ κάνουμε περισσότερο, αλλά τώρα πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Κοίταξε, πρέπει να δούμε για τη διατροφή αυτών των ημερών. Επειδή λοιπόν είμαστε εξασφαλισμένοι, πάρα πολλοί νηστεύουν. Ναι. Και πάρα πολλοί θα πέσουν με τα μούτρα αύριο στα φαγητά τους. Και ως ενδείκνεται, τα φαγητά των Ελλήνων δεν είναι τόσο υγιεινά την ημέρα της Πασχαλιάς και των Χριστουγέννων. Είναι λίγο πιο λιπαρά. Έτσι, καλό είναι να μας δώσεις τα φώτα σου το τι πρέπει να κάνουμε αύριο. Βέβαια, εμείς δεν θα ακούσουμε. Κάνουμε το κορόιδο τώρα, εντάξει, άστα λέει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα αντιόξινα αύριο θα πάρουν φωτιά. Ναι, καμπός, Έμανε, ειδικά όταν έχουν περάσει 40-50 μέρες πόσο διαρκεί η συγκεκριμένη νηστεία και θα αρχίσουν οι γουρνοπούλες, τα κοκορέτσια, τα κεμπά, τα παϊδάκια, όλα αυτά τα light προϊόντα, θα γίνει ένας χαμούλης διατροφικός. Μετά θα έχουμε το φούσκωμα, τον τυμπανισμό, την καούρα, την δυσπεψία, όλα αυτά τα ευχάριστα. Το θέμα είναι να φάμε λίγο πιο, όχι συγκρατημένα, αλλά να έχουμε ένα μικρό έλεγχο. Δεν μπορείς, Βούλα, να σου πω τώρα, μιας και μου έδωσε την πάσα ωραία. Πέρασα προχθές να πάρω κάτι ρόδια από τη Λαϊκή. Χθες μόνο. Και βρήκα έναν φίλο εκεί πέρα και του λέω: τι γίνεται? Μου λέει: τι θα γίνει, θα ψήσει γουρνοπούλα? Μπα, λέω: πού γουρνοπούλα τώρα, λέω. Τα παλιά χρόνια όταν ζούσε η γιαγιά, λέω, ψήναμε και γουρνοπούλες, κάναμε ωραία πράγματα. Τώρα μόνο γαλοπούλα, υγιεινά πράγματα. Πέρασε ένας γιατρός από εδώ πριν από λίγο, λέει, και μου λέει: του λέω, γιατρέ, ψήσουμε γουρνοπούλα. Ψήσε, λέει, γουρνοπούλα και κλείσε και ένα τάφο στο νοικοκυριό. Είναι έτσι τα πράγματα, τόσο τραγικά? Εντάξει, αυτό ναι, όντως είναι υπερβολή. Αυτό είναι υπερβολή τώρα. Όχι, δηλαδή να φας λίγο γουρνοπούλα αύριο και πας να κλείσει και τον τάφο στο νοικοκυριό. Παναγία μου, φίλε. Έτσι το είπε ο γιατρός. Ναι, ο γιατρός μάλλον την τιμάει πολύ. Έχει σκοπό να φάει πολύ ο ίδιος. Γιατί τον αφήνει. Δεν ξέρει, γιατί λέει, δεν είναι δικός μας, δεν θα ξέρει τι σημαίνει γουρνοπούλα. Δεν ξέρω. Γιατί γουρνοπούλα είναι γενό. Τι σημαίνει, κρεατάκι στα κάρβουνα, γυρνάει το καψερό εκεί πέρα γύρω-γύρω-γύρω, καίγεται το λιπάκι, τρέχει εκεί πέρα, χαμός. Δεν θα φάμε την πέτσα, δεν τραγανεί. Καλό είναι όμως. Δερματάκι είναι, ρε. Τι θα φάμε το δερματάκι? Θα το ξύσουμε λίγο πίσω, θα φύγει το λίπος. Την Βούλα τι ξέρει γιατί τα λέω αυτά? Γιατί είναι η κόρη Χασάπη, ξέρει από αυτά. Οπότε γνωρίζει και από γουρνοπούλες και από γαρδούμπες και από πώς θα λένε άλλα, κοκορέτσια και από σπλινάντερα και από φρικαντέλια. Αυτό δεν το ξέρω. Άρα από δεν το ξέρω. Είναι το σηκωτάκι με τη λιγμένο με τη σκέπη. Αχ, αλλιώς το ξέρω εγώ. Περίμενα.
Θα μου έρθει. Όσο νούπο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα ξέρεις και πραγματικά το φρικαντέλι τώρα, αυτό που σου είπα, είναι ένα υγιεινό φαγητό. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τη σκέπη που μας έχει ένα σηκώτιμο σχαρίσιο, που θεωρείται πάρα πολύ υγιεινό, σαν κρέας στο σηκώτι. Ναι, είναι εξαιρετική πηγή αιμικού σιδήρου. Έτσι. Οπότε, ειδικά υπάρχει μεγάλη σύσταση σε αυτούς που έχουν χαμηλούς αιματοκρίτες, χαμηλές φεριτίνες. Εκεί θέλουμε να έχουμε ξέρει το σηκωτάκι κάθε εβδομάδα. Ο λαός μας ξέρει και τρώει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο λαός μας ξέρει να τρώει πάρα πολύ καλά και τρώει πάρα πολύ καλά συνέχεια. Όπως λέω πάντα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια τροφή που αποκλειστικά βλάπτει. Δεν υπάρχει τέτοια τροφή. Η κατάχρηση είναι αυτή που μας βλάπτει. Πάμε, έτρων άριστον. Ξέραν οι αρχαίοι μας πρόγονοι τι λέγανε. Γεια σου. Δηλαδή, τώρα οκ, okay, θα φάμε γουρνοπούλα που είπαμε για. Μια σχετική είπαμε. Και ο κάμπος την τιμά. Ο κάμπος την τιμά. Εμείς δεν ξέρουμε οι βλάχοι περισσότερο. Α, και θέλω να κάνω το σχόλιο τώρα εδώ. Έχουν γιορτή τσιγαρίδα στο γαρδίκι του. Πιστεύεις αυτό το πράγμα? Χαμός. Μα γιορτή τσιγαρίδα στο γαρδίκι. Ξέραν τα γουρούνια οι βλάχοι. Ξέρετε και στο καρδί και τα γουρούνια. Εμείς δεν ξέρουμε στην Καλλιρόη γουρούνια. Εσείς ξέρετε στο περιβόλι, στο περιβόλι τη γουρούνια. Λοιπόν, περιβόλι δεν ξέρω, γιατί ναι, μεν είμαι από εκεί, αλλά δεν έχω ζήσει εκεί. Θα σου πω για τη γιαγιά μου για τον κάμπο, για τη μαγούλα Καρδίτσης, που η τσιγαρίδα ήταν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουν να πλησιάσουν Χριστούγεννα, να μην πέσει μια γουρνοχαρά στο συγγενολόι, έτσι το ωραίο, και να μην πέσουν και κανένα τέλος πάνω κάμποσα κιλά τσιγαρίδες. Χαμός της χοληστερίνης εκεί, ναι, εκεί δεν συμμαζεύεται εύκολα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είναι χοιρινό, πέτο, με μπόλικο λίπος, ψημένο μέσα σε λίπος, έχει ρουφήξει την άρτα με τα Γιάννενα. Οπότε, όποιος έχει χοληστερίνη τριγλυκερίδια, καλέ να προσέξει λίγο, να μην φάει. Πώς το λένε, θα φάει λίγο τσιγαρίδα και μετά θα φάει και λίγα πτήρυχτη χοληστερίνη και λίγο φυστικό βούτυρο. Εντάξει. Μάλλον θα φάει τσιγαρίδα με επάλυψη φυστικού βούτυρου. Οπότε θα έχουμε το ωμέγα 3 λιπαρά. Α, ναι, θα κάνουμε γκουρμέ δηλαδή πια το γκουρμέ τσιγαρίδα φέτος. Ψάχνω να βρω, εσύ μιλά λίγο. Θέλω να βρω λίγο την αφήση από το καρδίκι. Τι θέλω να διαβάσω. Μου την έστειλε η Ευαγγελία Μπουτούρη και πέρα από όλη πόνηση. Συνέχιζε για τη διατροφή μου, συγχωρείς που δεν ζητάζω. Πραγματικά μου είχε λείψει. Αλλά ξέρω πού είναι αυτό εσύ. Το Viber. Εδώ πέρα δεν μπορώ να βρω αυτό το Viber, το σκασμένο. Δεν ξέρω πού στα που πήγε. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να φάμε. Έχει λείψει τσιγαρίδα. Όχι τσιγαρίδα, δεν τρώω τσιγαρίδα. Τι σου λείψε, το γουρούνι? Όχι, αυτό το σκηνικό εδώ το ωραίο. Ναι, παιδί μου, εντάξει, μπορούμε να φάμε τα πάντα. Απλά μην τα πλακώσουμε αυτές τις μέρες. Γιατί θα ξαναπώ ότι είμαστε από μία φάση. Πολλοί κόσμος. Εγώ προσωπικά δεν νηστεύω, δεν μπορώ να νηστέψω. Δεν το κατακρίνω, εννοείται, και επικροτώ την νηστεία, γιατί είναι και μία πολύ ωραία ευκαιρία για αποτοξίνωση του οργανισμού μας. Ναι, πάνω απ' όλα. Και στρώνει πάρα πολλές καταστάσεις η νηστεία, όταν γίνεται σωστά όμως. Σε όλα πρέπει ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, αν νηστέψω και να τρώω χαλβά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ελιές, ένα σκασμό ελαιόλαδο. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και συνήθεια, πώς λέτε, αλλά σουπιές και χταποδάκια. Ναι, και λαδομπούκια και ψωμιά κτλ. Θα γίνει ένας χαμός εκεί. Εκεί παχαίνουμε. Στην νηστεία, ο περισσότερος κόσμος παχαίνει, γιατί δεν ξέρει πώς να συνδυάσει τις τροφές, πώς να φάει σωστά. Οπότε βλέπεις μετά την νηστεία 1-2 κιλά, 3 πάνω. Και λες, μα γιατί, αφού νηστεύω, δεν τρώω κρέατα. Ή δεν τρώω τυριά. Γιατί πάχει. Οπότε ας πάρουμε τώρα την μεσογειακή διατροφή, αυτή την οποία έχουμε συνηθίσει και τη δική μας τη διατροφή, τη δική μας εδώ, και ας πούμε αύριο ξημερώνουν Χριστούγεννα και έχουμε πολλά τα καλά. Έχουμε γουρνόπουλο ή έστω τη γανιά στο σπίτι μας, όλοι μας λίγο χειρινό. Και άλλοι ψήνουν και κατσίκι. Άλλοι ψήνουν και κατσίκι, λοιπόν. Σίγουρα θα έχουμε κάτι σε πουλερικό, γαλοπούλα ή κοτόπουλο, εντάξει. Ναι. Θα έχουμε σίγουρα κάτι σε κιμά, σαρμαδάκια, άλλοι κεφτεδάκια ή λουκάνικα. Ας το πάρουμε αυτό. Όλα τα καλά. Έχουμε τα ορεκτικά μας σαλάτες, το τζατζίκι, το ελληνικότατο. Το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πιο υγιεινά ορεκτικά, τουλάχιστον πιο συμφωνήσω από τις πιο απόλυτα υγιεινές αλυφές. Έχει γιαουρτάκι, έχει σκορδάκι, έχει αγκουράκι. Ακριβώς. Βάζουμε λιγότερο λαδάκι, λιγότερο λαδάκι να μην γίνει παχυντικό. Και είναι τρομερό να φας. Να φάει μάνα και το παιδί να μην δίνει, που λέει. Θα συμφωνήσω. Αφήνουμε λίγο στην άκρη της μαγιονέζας. Εμείς δεν είναι στη διατροφή μας η μαγιονέζα. Η τυροσαλάτα, και αυτή από το τυράκι όταν γίνεται, είναι και αυτή η υγιεινή, θα θεωρώ. Λοιπόν, πώς μπορούμε να φάμε λοιπόν αύριο στο τραπέζι μας? Τα έχουμε όλα αυτά τα καλούδια πάνω.
σε ένα μεγάλο τραπέζι, γιατί εμείς όσο και κρίση να περάσουμε, έχουμε πλούσια τραπέζια. Ειδικά αυτές τις μέρες δεν γίνεται. Το τραπέζι έτσι. Πρέπει να βογγάει από το βάρος, να μην μπορεί να το σηκώσει. Και τα γλυκά μας στην άκρη, μετά θα πάρουμε μετά. Λοιπόν, χαρά. Τρώμε αύριο. Πάμε λοιπόν το μεσημέρι να φάμε. Ξυπνάμε. Πολλοί έχουν το έθιμο μετά την εκκλησία το πρωί, που είναι πολύ πολύ πρωινή, να τρώνε κοτόσουπα. 8 η ώρα το πρωί. Ωραίο, κάνει καλό. Είναι και άμα είναι και κρύο, είναι πάρα πολύ καλό. Ζεσταίνεται το κορμάκι, ξυπνάει ο οργανισμός, παίρνει πρωτεϊνούλα από το κοτοπουλάκι λευκή, άπαχη. Καλό είναι να το μαγειρέψουμε το κοτοπουλάκι, βέβαια, χωρίς την πετσούλα. Αυτό να το βγάλουμε λίγο. Να κόψουμε λίγο. Τώρα και εσύ είσαι υπερβολική. Έλα, μωρέ, λίγη χοληστερίνη να γλιτώσουμε. Αυτά τη φάμε μετά ούτως ή άλλως. Εντάξει, να μην βγάζουμε την πετσούλα. Πάει πετσούλα. Αρχίζουμε και κόβουμε. Πάει πετσούλα. Πάμε παρακάτω, τι άλλο θα κόψουμε. Λοιπόν, φάγαμε αυτό. Μετά από κάνα μισάρο, εννοείται θα πέσει ο καφές. Μαζί με τον καφέ θα έρθουν τα κουλουράκια, θα έρθει το τσουρεκάκι. Θα βγει μια πιατέλα ωραία, έτσι στολισμένη. Μπουλαμπιέδε. Μα ναι, τι είναι ο καφές. Μιλικαριδόπιτα, μιλαγρίνια όπως τη λέμε. Ναι, ωραία εδέσματα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα φάμε ούτως ή άλλως. Μια υπερφαγία θα γίνει, είτε προσπαθήσουμε να προσέξουμε, είτε δεν προσπαθήσουμε. Τρώμε να και το γλυκάκι. Θα φάμε και ένα γλυκάκι. Ας μην φάμε το ζευγάρι. Ας φάμε μόνο το παντρεμένο, έτσι, ας φάμε το ένα. Και ας αφήσουμε το άλλο για μετά. Για το απόγευμα. Για το βράδυ. Για το απόγευμα. Για τη λιγούρα. για να φτιάξει η γεύση στο στόμα μετά αυτή τη λιπαρότητα που θα αφήσει η γουρνοπούλα, το λουκανικάκι, το χωριάτικο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Εν τω μεταξύ, άλλοι βάζουν έτσι κάτι ψιλομεζεδάκι, λίγο το τσιπουράκι, λίγο το κρασάκι, καμιά μπίριτσα. Δεν θα πέσει. Ειδικά αυτοί που ψήνουν είναι σίγουρα 100%. Θα είναι στο κρύο οι άνθρωποι και δεν θα βάλουν ένα τσιπουράκι να ζεσταθούν. Δεν γίνεται. Οπότε θα αρχίσει η νοικοκυρά να βάλει λίγο τυράκι, λίγες σελίτσες, λίγη ντοματούλα, λίγο αβουλάκι. Αβουλάκι, λίγο τζεντικάκι. Εννοείται. Λίγη τσιγαρίδα από δίπλα. Λίγη τσιγαρίδα. Καλό είναι να παίρνουμε μία μπουκιά από όλα. Να μην, επειδή μου αρέσουν εμένα για παράδειγμα οι τσιγαρίδες και τρελαίνομαι, ας μην εστιάσω μόνο εκεί. Ας πάρω τη μία τσιγαρίδα τώρα, μετά να πάρω λίγο ντοματούλα, να πάρω λίγο αγκουράκι, να πάρω λίγο τζατζικάκι, να ξαναφάω λίγη τσιγαρίδα. Όχι να παραλείπω μετά και πάω πόνο στη τσιγαρίδα. Ακριβώς αυτό. Να μην κάνουμε μονοφαγία, να μην κάνουμε υπερβολή σε ένα είδος τροφίμου. Καλό είναι με αυτόν τον τρόπο, πέρα το ότι βάζουμε και άλλα χρήσιμα στον οργανισμό μας, χορτάνουμε ταυτόχρονα. Γι' αυτό το λες. Ακριβώς. Δηλαδή, δίνουμε το χρόνο στο μυαλό μας να χορτάσει και να μην. Να μην πέσουν τα μούτρα, ακριβώς. Και εκτός από αυτού, έχουμε και την ικανοποίηση της γεύσης. Γιατί είμαστε εγκεφαλικοί όλοι. Όποιος πει ότι δεν τρώω επειδή μου αρέσει αυτό ή επειδή πεινάω πάρα πολύ, ψεύδεται. Ναι, θα φάμε, αλλά πολύ σύντομα χορταίνουμε. Το μυαλό μας είναι αυτό που δεν χορταίνει. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ποικιλία γεύσεων, ποικιλία γευστικών ερεθισμάτων, για να έχουμε αυτή την υποσυνείδητη ικανοποίηση τη γευστική, ώστε να μην κάνουμε υπερβολή. Nice. Και κατ' ουσίαν, τη γεύση είτε από την τσιγαρίδα, είτε από τη γουρνοπούλα που την πιάσαμε πολύ ωραία σήμερα, είτε από το γλυκό, είτε φάω μία μπουκιά, είτε φάω μισό κιλό, το ίδιο αίσθημα θα έχω στο τέλος. Καλό είναι όλοι να έχουμε αυτή την ικανότητα αυτοσυγκράτησης, να πω ότι, όπα, το γεύτηκα, το ευχαριστήθηκα, μου άρεσε, δεν θα μου λείψει πλέον. Και να σταματήσω εκεί. Όχι στη μία μπουκιά. Εντάξει, ας φάω 2, 3, 4, 5. Ας μην φάω ένα πιάτο όμως στο τσίπουρο και μετά θα πάω στο τραπέζι το μεσημεριανό. Και μετά που στις γιορτές το βράδυ, στις επισκέψεις, είτε γιορτάζω εγώ στο σπίτι μου, είτε πάμε οικογενειακώς αλλού στους συγγενείς. Είναι και αυτό. Να πλακωθώ μετά και εκεί. Είναι και αυτό. Τα γλυκά τα επιπλέον, τα μεζικλίκια τα επιπλέον. Το αλκοόλ το επιπλέον. Ο μέσος όρος λέει ότι. Ο μέσος Έλληνας καταναλώνει γύρω στις 3.000 επιπλέον θερμίδες. Τη μέρα του Χριστουγέννου. Αυτή την ημέρα. Τη μέρα του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς. Δηλαδή, να φάμε 1.800 θερμίδες, πάμε 4.800. Κάπου εκεί. Δηλαδή για τρεις μέρες τρώμε. Α, γεια σου. Όχι για τρεις. Για δύο όμως σίγουρα. Όχι πάντα για μένα. Για δύο όμως σίγουρα. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε μεγάλη ποικιλία στα φαγητά. Είναι ότι καθόμαστε και είμαστε σε διαδικασία φαγητού πολλές ώρες. Και πολλή μέρα. Ακριβώς. Όλη μέρα. Οπότε δεν είναι αυτό το ότι τρώω ένα τρίωρο, ένα γευματάκι, το συμμαζεύω. Έφαγα αυτό που μου αναλογεί, τελείωσα, σηκώνομαι, φεύγω, κάνω μια δουλειά, πάω κάπου ή θα πάω να εργαστώ ή οτιδήποτε. Είναι ότι είμαι σε ένα τραπέζι όλη μέρα,
τρώω πάρα πολύ αργά, οπότε το στομάχι δεν νιώθει ποτέ αυτό τον κορεσμό, το έσκασα ουφ, και συνεχίζω. Δηλαδή, όταν τρώω όλη μέρα, σιγά σιγά δεν νιώθουμε ποτέ κορεσμό. Όχι, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Mm. Δεν σκάς. Κάποτε ήταν 15 Αύγουστος και ήμασταν στη θάλασσα. Και ξέρεις τώρα, 15 Αύγουστο οι Έλληνες το έχουν μικρό Πάσχα. Είχαμε βγάλει τα ψητά μας, είχαμε βγάλει τα κεμπάπια μας και, και όλη μέρα από το πρωί κάτι τρώγαμε. Πήγαινε ο κόσμος στη θάλασσα για να κάνει μπάνιο, μας έλεγε «Γεια σας, καλή όρεξη, ευχαριστούμε». Γύριζε από τη θάλασσα, μας έλεγε «Γεια σας, καλή όρεξη, ευχαριστούμε». Το απόγευμα πήγαινε στη θάλασσα, μας έλεγε «Γεια σας, καλή όρεξη, ευχαριστούμε». Γύριζε από τη θάλασσα, «Γεια σας». Και μας έπιασε νευρικό γέλιο, γιατί μας είπαν οι γειτόνιοι 4 φορές «Καλή όρεξη». Πηγαίνοντας, ερχόμενοι. Εμείς δεν κουνηθήκαμε κάτω από τον πλάτανο. Όχι. Δεν το ήθηκες όμως. Όχι, καθόλου. Είδες. Ωραία όμως και αν τα χρόνια. Τώρα τα... Κοίταξε, να μπορούσαμε να μην παγιδεύουμε. Διηγώντας τα να κλαις. Εντάξει. Μπορούμε να απολαύσουμε το φαγητό. Απλά οπότε, δεν χρειάζεται να τρώμε. Οπότε το πάμε έτσι λαό-λαό και τρώμε απ' όλα. Ακριβώς. Με λίγα λόγια. Δηλαδή δεν είσαι κάθετη ότι δεν τρώμε από κάτι. Τρώμε απ' όλα, τρώμε λίγο και τρώμε με σειρά. Ακριβώς. Και όχι όλη μέρα. Ναι. Και όταν είμαστε στις επισκέψεις το βράδυ, προσπαθούμε να μην φάμε. Ή ξέρω εγώ να. Κοίταξε. Δεν πάμε ποτέ σε επίσκεψη νηστική. Ναι. Δεν βγαίνουμε, δεν πάμε ποτέ σε τραπέζι νηστική. Γιατί έτσι και πας απόλυτα νηστικός και είσαι πεινασμένος με τη λογική ότι επειδή θα πάω στον τάδε συγγενή μου που ξέρω ότι μαγειρεύει και νόστιμα κτλ. Και θα φάω, ας μην φάω τώρα. Γιατί θα φάω εκεί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Γιατί έχουμε βάλει τον οργανισμό μας σε μια διαδικασία να λιμοκτονήσει και τον εγκέφαλό μας να λυσάξει ουσιαστικά για τροφή. Οπότε πέφτουμε με τα μούτρα, κάνουμε υπερφαγία και έχουμε όχι μόνο το φούσκωμα και αυτή την αίσθηση τη δυσάρεστη. Δηλαδή χάνουμε κατ' ουσίαν και την αξία της εξόδου, της συναναστροφής, της παρέας. Και χάνουμε το νόημα. Δεν αξίζει για το φαγητό. Να χάσουμε το νόημα των γιορτών, γιατί οι γιορτές, επειδή δεν έχουμε, θεωρώ κανείς μας δεν έχει το χρόνο να απολαύσει τον ξάδερφο, τον κολλητό, τη μάνα, τον πατέρα, τα παιδιά μας, τα ίδια. Δεν έχουμε το χρόνο να τα απολαύσουμε. Δεν αξίζει να έχουμε αυτό το δυσάρεστο αίσθημα της καούρας, της παλινδρόμησης, που να είσαι οχ, βαχ και να είσαι με τη σόδα και την κοκακόλα στο χέρι, μπας και χωνέψεις, ναι, να μπορέσεις να κουνηθείς. Το χάσες το παιχνίδι μετά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτο. Ηλία, επειδή είμαστε εμείς εδώ σε γρήγορση με τη βουλά, έχουν έρθει τα παιδιά, να ξέρω τι θα κάνω. Ωραία, συνεχίζουμε. Απλώς επειδή δεν σε βλέπω, δεν μπορώ να βλέπω τον Ηλία, κατάλαβες, και δεν έχω επικοινωνία καλή. Τόσο ωραία κουβέντα που κάνουμε. Εγώ κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα και γι' αυτό το λόγο μας παρασέρνει και γι' αυτό το λόγο θέλω να δω πώς θα πάμε και για τη συνέχεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Αυτό το κάνουμε όλες τις ημέρες. Εντάξει, αυτό ισχύει και για την πρωτοχρονιά, φαντάζομαι. Βέβαια, η πρωτοχρονιά είναι σε άλλο στυλ. Εκεί πέρα έχουμε το βραδινό, την βραδινή κρεπάλη. Που και εκεί, ειδικά αυτοί που παίζουν το χαρτί τους, θα έρθουν σε δύσκολη θέση. Γιατί θα πρέπει, όταν απασχολείσαι με κάτι και είσαι με συναναστροφή, σίγουρα θα σα τσιμπάς κάτι. Κάνε ένα κρακεράκι, κάνε ένα ξηρό καρπό, ξηρό κάρπι, να πίνεις τα ποτάκια σου. Έχουμε επιλογές. Έχουμε επιλογές. Έχουμε επιλογές. Στο ποτό, τι θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον καιρό. Εκεί με μέτρο το ποτό. Εννοείται. Και θα πίνουμε, υπάρχουν ποτά τα οποία θα πρέπει να τα αποφεύγουμε, ειδικά αυτοί που έχουν προβλήματα τουλάχιστον με το βάρος τους ή και αυτοί που έχουν μια τάση να παχαίνουν. Να αποφεύγουν κάποια. Ή πέρα από την ποσότητα να πιούμε ένα ποτήρι, πρέπει να αποφεύγουμε τα βαριά ποτά και να πίνουμε μόνο ένα κρασάκι, παραδείγματος χάρη. Κοίταξε, το κρασάκι έχει και ωφέλεια στην υγεία. Έχουμε τις τανίνες που έχουμε αντιοξειδωτικά ισχυρά. Πρέπει να πίνουμε ένα κρασάκι, νούμε ένα μπουκάλι. Κοίταξε, αυτές τις μέρες λίγο δύσκολο να αποφύγει. Άντε το μισό. Το μισό. Το μισό. Το σηκωτάκι μας δεν μπορεί να τα μεταβολήσει. Άμα δώσουμε 3-4 ποτά μέσα στην ίδια βραδιά, στην ίδια ημέρα, το σηκώτι μας κουράζεται πάρα πολύ. Γιατί το αλκοόλ δεν μπορεί να το αξιοποιήσει ο οργανισμός. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, γιατί αυτό έχουμε και την συχνή ούρηση, έχουμε και τη ζαλάδα, έχουμε όλα αυτά τα επακόλουθα του ποτού. Μέτρο, 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 μέτρο. Όποιος έχει πρόβλημα
με το αλκοόλ, καλό είναι να προτιμήσει ένα κρασί, είναι πολύ πιο ήπιο. Ένα λευκό κρασί είναι πολύ πιο ήπιο από οποιοδήποτε άλλο. Τώρα, όποιος έχει κιλά, ας μην πιει κοκτέιλ. Τα κοκτέιλ είναι γνωστά ότι έχουν πάρα πολλές θερμίδες. Και να αποφεύγουμε και τα αναψυκτικά, φαντάζομαι. Ναι. Τώρα, ειδικά που έχουν βγει και τα αναψυκτικά με στέβια. Αυτά μπορούμε να τα. Γιατί όχι. Η στέβια δεν έχει δείξει κάποια αρνητικά προς το παρόν. Γιατί τα όχι. Υπόλοιπα γλυκαντικά έχουν δείξει αρνητικά. Δηλαδή η σουκραλόζη και τα λοιπά, δεν ξέρω πώς λέγονται οι καλύτερες. Ναι. Αυτά έχουν κάποια αρνητικά, τουλάχιστον στο μεταβολισμό, από ό,τι ξέρω. Στο μεταβολισμό όχι τόσο, είναι σε συγκεκριμένες παθήσεις που τα αποφεύγουμε. Ναι. Η στέβια δεν έχει δείξει κάτι ακόμη. Όχι, δεν έχει δείξει ακόμα κάτι. Οπότε με στέβια προς το παρόν μπορούμε να πίνουμε. Αμέ. Και να αλλάσουμε. Ας νερώσουμε λίγο το κρασί μας για να έχουμε κάτι σε αίσθηση ποτού να διαρκεί περισσότερο. Δηλαδή να μην βάλουμε ένα σκέτο κρασί, ας βάλουμε λευκό αντί για σόδα, μπορούμε να βάλουμε λίγο νεράκι. Έτσι. Και θα έχουμε τη γεύση, το κάτι πίνουμε, αλλά κατ' ουσίαν θα πιούμε το μισό αλκοόλ σε σχέση με το ότι θα πίνουμε υπό άλλες συνθήκες. Λοιπόν, επειδή τα όργανα τα ακούω έξω και επειδή τη βούλα εδώ θα την έχω ακόμη μια φορά, έτσι θα μου έρθει ακόμη μια φορά. Γιατί θέλουμε μετά τις κρεπάλες να μας δώσει, γιατί τώρα δεν ήθελα να σας πω τι θα πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα, αφού πήρατε τα κιλά σας, θα τα δούμε λίγο μετά από τις γιορτές, θα τη φωνάξω εδώ, γιατί μετά θα έρθω βούλα, τώρα σώσε μας, θα πω, όχι μόνο εμένα και τους υπόλοιπους που μας παρακολουθούν. Σου εύχομαι καλά να είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Να έχεις καλά όλη την οικογένειά σου, να είσαι γερή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και να μην φας αύριο, εντάξει, ναι, έχεις πρόβλημα. Γιατί λες καλά, εγώ δεν θα φάω, άνθρωπος δεν είμαι, διαιτολόγοι δεν είναι άνθρωποι, δεν πρέπει να ζήσουμε. Κανονικά θα φάμε. Απλά με μέτρο. Και εσύ μπορείς να φας όσο θέλεις, αυτό θέλω να πω. Όχι, όχι. Κανένα δεν μπορεί να φάει όσο θέλει. Όσο θέλει, τουλάχιστον τριπλάσια και τετραπλάσια από εμάς. Φαντάζεσαι. Πω γέλιο. Να ευχηθώ και εγώ από εδώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους σας. Να είστε υγιείς. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμο αγαθό και είναι δωρεάν. Φροντίστε την υγεία σας λοιπόν. Περάστε όμορφα. Απολαύστε την οικογένεια, τους φίλους, τους συγγενείς σας. Περάστε όμορφα. Και εκτιμήστε τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας. Good.